Πάμε και στον κύριο Δένδια. Στην Ευρώπη, στο διότι είδαμε της. Και τον πρόεδρό σας χθες, κύριε Δένδια, να επισκέπτεται την Ορεστιάδα και να παρακολουθεί εκεί τις εκδηλώσεις, τασόμενος και στο πλευρό των ακριτών μας, αλλά και των παιδιών αυτών που βρίσκονται εχμάλωτοι, κρατούμενοι, όπως θέλετε πείτε το, όμοιροι, λένε άλλοι, στην Τουρκία. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης εγγυήθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να γυρίσει τα παιδιά και κάνει από ό,τι ξέρουμε. Καλακίνη πολύ καλά έκανε και πήγε. Εγώ ήμουν στην Ορεστιάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είδα τις οικογένειες των δύο στρατιωτικών. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μπλέξει βέβαια με τους Τούρκους. Για να είμαστε συνοημένοι, έχουμε μπλέξει. Έτσι. Ακολουθεί μια πολιτική η Τουρκία η οποία είναι απολύτως ακατανόητη στο πλαίσιο το διεθνές. Θα το πω, βρίσκει και τα κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το δούμε μετά σε παρένθεση. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την σημερινή συνάντηση του Ερντογάν με τους Ευρωπαίους. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο κινείται, αν και είναι, έχει στοιχεία απρόβλεπτου, δεν προϊονίζει σπουδαίες εξελίξεις. Διότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο και βασικό πρόβλημα πια. Ότι η Τουρκία δεν θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη φυσική κατάληξη της πορείας της. Κατά συνέπεια, δεν αισθάνεται πια την ανάγκη να φέρεται προς την Ευρώπη με έναν τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει και τις συνθήκες δικαίου και την προσέγγιση στο ευρωπαϊκό. Έχει απαιτήσεις όμως από την άλλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξτε, εδώ τώρα. εδώ είναι το δεύτερο. Έτσι, πάλι το είπα πριν, βρίσκει και τα κάνει. Εάν δεν του είχαμε δώσει το μοχλό του μεταναστευτικού, αν τα σύνορά μας ήταν σύνορα της Ευρώπης φυλασσόμενα και όχι η λογική των ανοιχτών συνόρων του 2015, αν θυμάστε, η οποία ανάγκασε την Ευρώπη πλέον να καταστεί όμοιρος του Ερντογάν, προχθές νομίζω ο κ. Αβραμόπουλος μάλιστα υπέγραψε 3 δισεκατομμύρια. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει ήδη έναν μοχλό πίεσης απέναντι στους Ευρωπαίους. Από εκεί και πέρα. Και μας επικρίνει σήμερα ο τουρκικός τύπος, γιατί μόλι έστειλε απεσταλμένα. Το δείξατε το πρωί. Που αυτό είναι και αυτό στο πλαίσιο της προπαγάνδας. Γιατί ο τύπος εκεί δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Ο τύπος εκεί ελέγχεται απολύτως. Είναι προφανές ότι αυτά τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, να μην πω κατ' εντολή, να πω καθ' υπόδειξη, να πω καθ' επιθυμία του βαθέως τουρκικού κράτους. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, βρίσκουν και τα κάνουν. Για εσάς το λέει, κύριε Ζαχαριάδη. Το παρακολουθώ. Μόλις τελειώσει ο κύριος Δένδια, δεν θέλω να τον διακόψω γιατί είναι ευγενής συνομιλητής. Θέλετε να πείτε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει σωστές κινήσεις, είναι υποχωρητική, είναι χαλαρή. Τι συμβαίνει. Θα σου πω για το μεταναστευτικό, τα έχουμε πει. Μην επανέλθουμε. Τα ανοιχτά σύνορα έτσι μάλιστα. Τώρα, πάμε τώρα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να είμαστε συνοημένοι. Λεονταρισμοί Καμένου. Κατά καιρού στο είπε παρελθόν. Και χθες θα του συντρίψουμε. Είπε, ναι, θα του συντρίψουμε. Γιατί κακό όμως είναι και αυτό τώρα από την άλλη. Να του συντρίψουμε. Τι πρέπει να λέμε, δηλαδή, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Με συγχωρείτε τώρα. Υπάρχει και ο λαός από κάτω που έχει ανάγκη να ακούει και κάποια πράγματα. Ειλικρινώς σας λέω. Εντάξει, μπορεί να λέει ο καθένας μας ό,τι θέλει. Έτσι, δεν πρόκειται τώρα να κάτσω να σχολιάσω εκφράσει του τύπου θα του συντρίψουμε, θα του τσακίσουμε, θα του πατήσουμε, θα του δίρουμε, θα του ανασκολοποιήσουμε. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από αυτό. Όταν τα λέει ο Ερντογάν, γελάμε. Θα τα λέμε και εμείς τώρα αυτά τα πράγματα. Στον πολιτισμένο κόσμο έτσι θα διεξάγει το διάλογο. Ποιο θα συντρίψει ποιον. Φεύγουμε από αυτό λοιπόν. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Ερωτώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν ακολουθεί αυτή την τακτική. Όχι, όχι. Σε αυτό ναι. Αλλά πάμε να δούμε την άλλη τακτική. Ναι, ναι. Υποσχέθηκε ή όχι ο κ. Τσίπρας στον Ερντογάν ότι θα δώσει πίσω τους αξιωματικούς του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει δοθεί απάντηση. Το ξέρουμε. Να σας πω ότι δεν το ξέρουμε. Εγώ θέλω να πιστέψω στον κ. Τσίπρα. Σας μιλάω ειλικρινά. Εάν αρθρώσει ένα κύχ, εγώ θα πιστέψω αυτό που λέει ο πρωθυπουργός. Δεν το έχει διαψεύσει. Όμως 100 φορές τον έχουν προκαλέσει και οι Τούρκοι. Ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή. Ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή του είπε: πες μας, δεν το πες, να σε πιστέψουμε. Εσείς πιστεύετε ότι όντως είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο? Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Αλλά έχω έναν πρόεδρο μιας χώρας, τον οποίο δεν τίνω να εμπιστεύομαι, ο οποίος λέει κάτι ξεκάθαρο, και τον πρωθυπουργό της χώρας μου, ο οποίος δεν τον διαψεύδει. Και αυτό δεν γίνεται μία φορά, γίνεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Με συγχωρείτε, πού να καταλήξω. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Αλλά εάν πρέπει να αποκτηθεί δικανική πεποίθηση περί του τι συνέβη, ποια θα ήταν αυτή με αυτές τις δύο καταθέσεις? Να απαντήσω. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι για τα δύο πρώτα θέματα απεδείχθη το τι λέμε εμείς. Ο κ. Ζαχαριάδης εξ ανάγκης είναι υποχρεωμένος να λέει ορισμένα πράγματα και να μας κατηγορεί ως πέμπτη φάλαγγα. Και τώρα το καταλαβαίνω, είναι εκ της συγκυρίας. Από εκεί και πέρα δυστυχώς υπάρχουν λάθη τα οποία επιτρέπουν στην άλλη πλευρά να δημιουργεί θέματα εις βάρος μας. Πείτε τώρα και μια κουβέντα για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το όνομα. Εμείς έχουμε μια πολύ σαφή υπεύθυνη εθνική στάση. Όλα τα χρόνια διαχρονικά. Εγώ προσωπικά πάντα λέω εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε φωναχτά, ούτε δια των τηλεοράσεων. Ούτε. Άρα λοιπόν εδώ το μόνο που έχω να πω είναι απόλυτη προσοχή. Η δική μας θέση είναι μπαίνουμε να διαπραγματευτούμε χωρίς να έχουμε δώσει τίποτε. Από εκεί και πέρα, κατά διαπραγμάτευση, βλέπουμε πώς θα πάει. Αλλά δεν ξεκινάμε δίνοντας. Ξεκινάμε, αν είναι δυνατόν, παίρνοντας ή, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει κάτι που να έχει αβαντάζει άλλη πλευρά.